θέμα του είναι φυσικά το σώμα και ψυχή, δύο επιστημονικές προσεγγίσεις. Θέλουμε μέσα από το θέμα τους να προσεγγίσουμε φυσικά όλα τα θέματα που αφορούν τις δραστηριότητες με το σώμα, την ψυχή, κυρίως την ιατρική και πώς αλληλεπιδρούν όλα αυτά. Είναι διεπιστημονικό ακριβώς επειδή συμμετέχουν στο συνέδριο άτομα τα οποία δεν σπουδάζουν απαραίτητα αρχαιολογία, αλλά μπορεί να σπουδάζουν φιλολογία, ιατρική, ακόμα και δασολογία. Και το ίδιο το συνέδριο το οργανώνουμε φοιτητές και από τα τρία τμήματα της σχολής, δηλαδή το Ιστορίας Τεχνολογίας, το Παρευξημείων Σπουδών και της Φιλολογίας. Πώς βλέπετε τη μέχρι στιγμής προσέλευση, εκτός δηλαδή από τους φοιτητές που θα συμμετέχουν, αλλά γενικότερα και από, από την ευρύ κοινότητα? Έχουν έρθει περισσότερα άτομα που περίμενα να το από τόσο νωρίς, είναι η αλήθεια, και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Θα έχουμε φυσικά και συμμετοχή εξ αποστάσεως για γνωστούς, φίλους και άτομα που δεν είναι και γνωστοί, θέλουν να παρακολουθήσουν διαδικτυακά. Στα social media έχουμε ανεβάσει και τα links τα οποία παραπέμπουν στο Teams, το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση. Και γενικότερα βλέπουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον, έρχονται, μας ρωτάνε, ανεβαίνουν πάνω από περιέργεια και έχουμε κάνει και καλή επικοινωνία οι ίδιοι, νομίζω, στην ευρύτερη κοινωνία. Εγώ ήμουν περισσότερο υπεύθυνη για τις παράλληλες δράσεις του συνεδρίου. Να πούμε ότι αύριο το πρωί έχουμε οργανώσει μία εκδρομή στον αρχαιολογικό χώρο και στο Μουσείο των Αφρίων, στην οποία θα μας συνοδεύσει ο αναπληρωτής καθηγητής αρχαίας ελληνικής ιστορίας, κ. Άντριου Φάρκτο. Επιπλέον, στις παράλληλες δράσεις ταξιδιού, με λίγο διαφορετικό χαρακτήρα βέβαια, θα έχουμε και photo booth αύριο. Τις ημέρες συνεδρίου λειτουργεί και έκθεση βιβλίων. Οι τομείς που ασχολήθηκε εγώ στο συνέδριο είναι η οικονομική κυρίως, αλλά και πρακτικά η επικοινωνία με τους χορηγούς μας και την πραγματοποίηση όλων των υπέροχων πραγμάτων που βλέπετε. Που ευχαριστούμε φυσικά την Άννα Μαρία Χατζόγλου για την παραγωγή του λόγου που μας κάνει το γραφιστικό μας. Πέρα από αυτό, είχαμε την επικοινωνία για να έρθουμε με τον κόσμο. Βοηθήθηκαν πάρα πολύ από την κοινότητα της Κομωτινής και την ευχαριστούμε πάρα πολύ από αυτό. Και φυσικά από τα πανεπιστήμια, τμήματα ιστορίας και εθνολογίας, φιλολογίας και παρεξήμιων χωρών. Και φυσικά θέλουμε να βοηθήσουμε πάνω απ' όλα να ευχαριστήσουμε την κυρία Μαρία Δημάση και τη συνεισφορά της στο συνέδριό μας με κάθε τρόπο που μπορούσε να μας βοηθήσει. Και φυσικά τους καθηγητές μας που ήταν μέρη της επιστημονικής μας επιτροπής και φυσικά την Αμαλία Αβραμίδη και η κυρία Ούρεμ Ντούσκα Ούρεμ που ήταν οι επιστημονικές μας σύμβολοι στο συνέδριο. Και φυσικά όλα τα μέλη της επιστημονικής μας επιτροπής αλλά και της οργανωτικής για την υπέροχη συνεργασία που είχαμε για την πραγματοποίηση αυτού του συνεδρίου σήμερα και των υπόλοιπων ημερών μας. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι η τοπική κοινωνία πραγματικά αγκάλιασε αυτό μας το εγχείρημα. Μας βοήθησε τόσο ηθικά όσο και υλικά και δεν θα μπορούσαμε να είμαστε περισσότερο ευγνώμονε όλο αυτό. Νομίζω ότι έγινε πάρα πολύ καλή δουλειά και ένα μεγάλο μέρος της σημερινής μας δράσης το οφείλουμε και σε εκείνη. Αυτό ακριβώς. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι φάνηκε πάρα πολύ ότι τα πανεπιστήμια πια είναι ανοιχμένα στο κοινό. Γι' αυτό είναι και ανοιχμένο το κοινό και το συνέδριό μας. Μπορεί να έρθει όποιος κάτοικος Κομωτινής και όχι μόνο να το παρακολουθήσει εξ αποστάσεως, αν μπει στα social του συνεδρίου μας. Ας πούμε στο Facebook 12 του Πανελλήνιου Συνεδρίου των Αρχαιολογίας ή στο Instagram μας. Αλλά και γενικότερα, αυτό είναι ένας από τους στόχους του συνεδρίου μας, να η επιστήμη της αρχαιολογίας, ότι δεν έχει μείνει πια στο κλασικό ακαδημαϊκό, αλλά ανοίγεται και στον κόσμο και να γνωρίσουν αυτό που εμείς σπουδάζουμε και αγαπάμε τόσο πολύ. Ο στόχος σας είναι να καθιερωθεί και να πραγματοποιείται κάθε χρόνο, ίσως με νέα θεματολογία. Το συγκεκριμένο συνέδριο είναι έτσι εξαρτησμός και εξάγεται κάθε χρόνο σε διαφορετικό πανεπιστήμιο. Για παράδειγμα, εμείς το αναλάβαμε πέρυσι από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στο τέλος λοιπόν αυτών των τριών ημερών θα γίνει μια τελετή παράδοση του συνεδρίου, όπου φοιτητές που μας έχουν έρθει από άλλες πόλεις και από άλλα πανεπιστήμια θα παρουσιάσουν τις προτάσεις τους, μια νέα δηλαδή θεματική, και θα διεκδικήσουν το συνέδριο για να το πραγματοποιήσουν εκείνοι για το 2025 με μια νέα πλέον θεματική. Ωστόσο, το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας διαθέτει ήδη ένα συνέδριο φοιτητών, το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά στο τμήμα. Έχει δηλαδή μια διευρυμένη θεματική και πραγματεύεται όλα τα αντικείμενά του, το οποίο και πραγματοποιείται ετησίως. Στόχος μας είναι όλες αυτές οι δράσεις να γίνουν εθισμός πια και οι φοιτητές να αρχίσουν να ασχολούνται πιο ενεργά
γενικά αυτά τα ζητήματα. Βλέπουμε έτσι και αλλιώς ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση και από πλευρά τους, αλλά και πολύ μεγάλη βοήθεια και στήριξη και από το επιστημονικό και τακτικό προσωπικό. Οπότε νομίζω ο μεγαλύτερος μας στόχος είναι τέτοιες δράσεις να συνεχίσουν και να επεκταθούν και σε ακόμη μεγαλύτερη κλίμακα. Αυτό ακριβώς. Και η δημιουργία ενός φοιτητικού δικτύου, όπου οι φοιτητές πια δεν είμαστε ατομικά, όλοι είμαστε φοιτητές, θα μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε, να περάσουμε τις ιδεολογίες μας, τις σκέψεις μας σε έναν ασφαλή ακαδημαϊκό χώρο, όπου οι φοιτητές δεν θα φοβούνται πια να πουν τις σκέψεις τους, αλλά θα ενθαρρύνεται η καθαρά επιστημονική σκέψη και δουλειά στην Ελλάδα και σε όλο τον ελλαδικό χώρο φυσικά.